Χαίρετε! Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο vlog μας. Μήπως αυτό σαμποτάρομαι, ρωτάει φίλη. Αγαπητή κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα εδώ και καιρό να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο. Φαντάζομαι πως λαμβάνετε χιλιάδες email και δεν μπορείτε να απαντάτε στον καθένα ξεχωριστά. Και θέλω κι εγώ να πάρω μια γνώμη από εσάς για ένα θέμα που απασχολεί. Έχω διαβάσει τα βιβλία σας και έχω δει πολλά από τα vlog σας και πραγματικά αποτελείται πηγή έμπνευση και κουράγιο για όλους μας. Ευχαριστώ αγαπή μου. Μπράβο σας και συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ. Ήμουν πέντε χρόνια σε σχέση με ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό μου. Α τον πούμε χ. Ας τον πούμε άγνωστο χ. Που όμω δεν κατάφερα να ερωτευτώ τουλάχιστον όχι στο βαθμό που ρομαντικά ήθελα, ώστε να νιώσω αρκετή σιγουριά για το επόμενο βήμα, δημιουργία μιας οικογένειας που εκείνος ήθελε. Αν και έχω ως όραμα τη δημιουργία μιας όμορφης σχέσης και οικογένειας, ποτέ δεν είχα τον γάμο σε αυτόν τον σκοπό και σαν άνθρωπος φοβάμαι περισσότερο το συμβιβασμό παρά το άγνωστο. Σίγουρα πλησιάζοντα τα 31, οι κοινωνικέ πιέσει και το βιολογικό ρολόι δεν κάνουν την όλη υπόθεση εύκολη. Και τα οικογενειακά. Και οι κοινωνικέ και οικογενειακέ πιέσει. Αυτή η σχέση με επέδεψε αρκετά. Έχετε ακούσει το πρόσεξε τι εύχηση για τι μπορεί και να γίνει. Εγώ, εκείνη την περίοδο, πριν το γνωρίσω, ήμουν ήδη τρία χρόνια μόνη μου και επειδή στην προηγούμενη μου σχέση είχα λάβει κάποια επικριτικά σχόλια που με έκαναν να νιώθω πως δεν είμαι αρκετή, συνέστημα που μου καλλιεργούσε από πάντα και η μητέρα μου, έχω δει τα vlog σας σε αυτό το θέμα, να δεις και το vlog αυτό το πρόσφατο που κάναμε για τις μητέρε που δεν αγαπούν τις κόρες τους και πως αυτό ε, επηρεάζει αρνητικά τη σχέση των κορών αυτών με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους. Ευχόμουν να έβρισκα κάποιον να με αγαπήσει και να με αποδοχτεί ακριβώς όπως είμαι και τον βρήκα. Ο Χή ήρθε και με αγάπη σε έναν τρόπο ολοκληρωτικό, καλύτερο και από ταινία. Πληρούσε σχεδόν όλα τα κουτάκια, του, ιδαν... τα κουτάκια μου του ιδανικού συντρόφου, όμω του έλειπε το βασικότερο. Δεν μου άρεσε αρκετά εμφανισιακά. Η έστω δεν μου άρεσε η σταθερή βάση. Υπήρχαν στιγμέ που τον έβρισκα τρομερά ελκυστικό και ένιωθα πω αυτό είναι ο άνθρωπό μου, και στιγμέ που δεν μου άρεσε και δεν τον ήθελα μαζί μου όταν έβγαινα έξω εχουμε φίλου είχα διάθεση να φλερτάρω και να γνωρίσω άλλους άνδρες. Το λέω από εδώ πρωτού συνεχίσω την ανάγνωση της επιστολής, δεν σου έκανε αυτός ο άνδρας κόρη, δεν σου έκανε ή δεν του έκανες κιόλα. Φυσικά καθώς η ειλικρίνη είναι το α και το ω για μένα, του μίλησα ανοιχτά για το πώς νιώθω. Συμφώνησε να μου δώσει χώρο και χρόνο να βρω τον εαυτό μου, να φλερτάρω, να δω τι θέλω. Δύο χρόνια το πάλευα, αλλά αυτή η κατάσταση της διαρκούς αμφιθυμίας μου δεν έλεγε να περάσει. Δεν ήξερα αν φταίει ότι δεν, το ότι δεν μου αρέσει αρκετά ή ο χαρακτήρας μου που είναι αναποφάσιστο και αναλύει ψυρίζει πολύ τα πράγματα. Μαζί του ένιωθα ασφάλεια και φοβόμουν να το αφήσω αυτό. Φοβόμουν πω δεν θα έβρισκα άλλο να με αγαπήσει έτσι. Κάποιον τόσο καλό στο χαρακτήρα. Από την άλλη, αναρωτιόμουν μήπως επειδή είχα συνηθίσει από τη μάνα μου να μην νιώθω αρκετή, δεν μπορούσα απλώς να διαχειριστώ κάποιον που με αποδεχόταν ολοκληρωτικά. Και δεν ήθελα να, 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 να ρισκάρω να χάσω κάτι καλό εξαιτία μου. Άρχισα συνεδρίε με ψυχολόγο, προκειμένου να ξεδιαλύνω τι έφταιγε, εκείνο, εγώ ή και οι δυο. Ακόμα και μέχρι τώρα δεν είμαι σίγουρη αν έκανα καλά που το έλεξα. Α, καλά! Σκέφτηκα απλώ ότι είναι άδικο για μένα και για εκείνον να είμαστε σε αυτή τη μετέωρη κατάσταση για χρόνια και εγώ να έχω συνέχεια αμφιβολίε. Θεώρησα πιο έντιμο να το λήξω. Και α μην μου σίγουρο ότι αυτό ήταν το καλύτερο για μένα. Και πολύ καλά έκανε. Αυτό έχω να σου πω. Πολύ καλά έκανε. Ήθελα να είμαι με κάποιον που να μου αρέσει από την αρχή με φυσικό τρόπο. Α, τι μου θυμίζει τώρα, το τελευταίο κεφάλι του βιβλίου που γράφω, μου θυμίζει. Τώρα βρήκα έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίο μου αρέσει πολύ και με τον οποίο μπήκαμε σε σχέση περίπου πέντε μήνε, αφού έληξα αυτή τη μεγάλη σχέση με το Χ. Νιώθω για πρώτη φορά στη ζωή μου τη χαρά του να σου αρέσει ο άλλο εμφανισιακά σε σταθερή βάση. Είναι μεγάλη υπόθεση τούτη. Πολλά μεγάλη υπόθεση τούτη. Γνωρίζοντα τον ωστόσο, δεν παίρνω την ίδια δοτικότητα και ασφάλεια που έπαιρνα στην προηγούμενη μου σχέση. Μόνο πέντε μήνε είστε μαζί με τον άλλο, ήσασταν τέσσερα χρόνια. Είναι ένα χρόνο μικρότερο μου και φοβάται τι δεσμεύσει, αν και ο ίδιο μου είπε πω θέλει να είμαστε σε σχέση και πώ με θεωρεί ξεχωριστή οι ανασφάλειες μου ωστόσο έχουν ξυπνήσει και αναρωτιέμαι μήπως έκανα λάθος. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία τελικά, η αληθινή αγάπη έστω και χωρίς σταθερή έλξη ή ο έρωτας. Ελπίζω να λάβω απάντησή σας. Και βεβαίως λαμβάνει τώρα την απάντησή μου, η οποία απάντησή μου είναι η ίδια που σου είπα και πριν. Ότι έκανε πάρα πολύ καλά που έλειξε αυτή τη σχέση και ότι σε μια ερωτική σχέση είτε γουστάρουμε τον άλλο είτε δεν το Αγάπη μου, όταν γουστάρεις πραγματικά ερωτικά έναν άνθρωπο, δεν έχει μέρες που σ' αρέσει και μέρες που δεν σ' αρέσει. Μόνο που τον βλέπεις ανάβεις. Αυτό είναι το γουστάρισμα. Αυτή είναι η σωματική έλξη. Είναι αυθόρμητη και φυσική. Δεν την επιλέγεις, σε επιλέγει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλη ε, πρόκληση, όταν κάποιος μας δείχνει την αγάπη του και την αφοσίωση του και κάνει κλικ στα περισσότερα κουτάκια μας, να θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή τη σχέση, μην τυχόν και δεν βρούμε άλλον καλύτερο. Όμως, είναι συνταγή για αποτυχία. Σου το λέω και σου το υπογράφω και είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πολύχρονη πείρα μου, 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ψυχολόγος στο γραφείο και τα υπόλοιπα τρία πόσα είναι, που ασχολούμε με χιλιάδες, όπως έχεις καταλάβει, επιστολές ανθρώπων στο διαδίκτυο. Εάν μπει σε μια σχέση, είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα, σε μια σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, σου συμπεριφέρεται ωραία, σου συμπεριφέρεται όμορφα, σε αγαπά, σε προσέχει, σε φροντίζει, αλλά δεν το γουστάρεις, είναι αποδεδειγμένο ότι είτε θα πάθεις κατάθλιψη εσύ μέσα σε αυτή τη σχέση ή θα καταλήξεις να απατήσεις αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητο πως θα απατήσεις κάποιον που δεν το γουστάρεις, αλλά καταπιέζοντας τις ερωτικές σου ορμές, γιατί όταν είσαι με έναν άνθρωπο που δεν γουστάρεις, όταν είσαι με μια γυναίκα που δεν γουστάρεις, όταν είσαι με έναν άνδρα που δεν γουστάρεις, που δεν σε ανάβει παιδί δεν σε φτιάχνει, που δεν τον βλέπεις, δεν την βλέπεις και να είσαι αμάν, 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 αμ, ζαμάν, Θέλω τον. Θέλ, θέλει, θέλω την. Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να είμαι μαζί τη. Θέλω τον αγγίξω. Θέλω τον αγγίξω. Θέλω να κάνω πράγματα με τον άλλο. Η έλξη ερωτική είναι φυσική και είναι ενστικτόδης. Τη νιώθει. Διαπερνά όλο σου το είναι. Έχει ρίγη. Πώ δεν σου το πω <laughs> διαφορετικά. Είναι σαν να μπαίνει στο ρεύμα. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει πότε γουστάρει τον άλλο. Εάν δεν υπάρχει αυτό σε μια ερωτική σχέση, και μπαίνουμε σε αυτή την ερωτική σχέση και την κάνουμε και γάμο και οικογένεια επειδή είναι καλό κορίτσι, επειδή είναι καλό παιδί, επειδή είναι καλή περίπτωση, επειδή μας αγαπάει, επειδή ε, μην τυχόν και δεν βρούμε κάποιον που να είναι καλύτερος ή κάποιον που να μας αγαπάει τόσο πολύ. Τότε καταδικάζουμε και τον εαυτό μας αλλά και τον άλλο άνθρωπο και τη σχέση σε δυστυχία. Έκανες πάρα πολύ καλά που χώρισες. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί κάποιες μέρες τον έβρισκε ελκυστικό και κάποιες όχι. Σε αυτά τα πράγματα παίζει πολύ ρόλο η αυθυποβολή. Εάν εγώ έχω μέσα στο μυαλό μου ότι είναι καλή περίπτωση για μένα όχι, και μου λένε και γύρω μου, πόσο πολύ σε αγαπάει ο Χ, μα πόσο πολύ σε θέλει, πόσο πολύ σε προσέχει, είναι ο τέλειος άνδρας, μακαρέ είχαμε και εμείς κάποιον έτσι κτλ. κτλ, κτλ, κτλ. Μπορεί να υποβάλω τον εαυτό μου, δηλαδή να υποβάλω ίδιο τον εαυτό μου ότι πρέπει να μ' αρέσει αυτό ο άνθρωπο και κάποιε φορέ να το καταφέρνω. Και επειδή όταν κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο, για λίγο καιρό μετά που κάνουμε σεξ, για λίγε ώρε, η οκυτοκίνη ή οξυτοκίνη που, που εκρίνεται από τον εγκέφαλο μα κάνει να νιώθουμε αγαπητικά συναισθήματα για εκείνον τον άνθρωπο, μπορεί να έχουμε ένα παροδικό συναισθηματικό δέσιμο λόγω σεξουαλική σχέση και όχι λόγω αυθεντική έλξη. Έχω τη γνώμη, η οποία δεν είναι μόνο δικιά μου γνώμη και άλλοι ε, επιστήμονες ε, ανθρωπιστικών κλάδων και ιατρικών ε, ειδικοτήτων έχουν αυτή τη γνώμη, ότι δεν είναι δύσκολο να έχουμε σεξουαλική επαφή με έναν άνθρωπο του φίλου που μας ελκύει ε, επειδή είναι κατάλληλες οι συνθήκε. Mm. Θα έλεγα ότι 5 στους 10 ανθρώπους του φίλου που μας ενδιαφέρει... Πες ό,τι είσαι. Πες ότι, για παράδειγμα, εσύ που είσαι μια τεροφιλοφιλή γυναίκα. Αν σου διαλέξουν πέντε τυχαίου άνδρε, δέκα τυχαίου άνδρε από το δρόμο, με του πέντε από αυτού θα μπορούσε να έχει σεξουαλική επαφή, χωρί να είσαι ερωτευμένη μαζί του. Όπω το ίδιο ισχύει και για του άνδρε. Γιατί η σεξουαλική πράξη είναι νστιχτόδη πράξη, είναι πράξη που έχει να κάνει με την αναπαραγωγή, γι' αυτό έχει ο βασικό σκοπό τη σεξουαλική πράξεις είναι αναπαραγωγή του ανθρωπίνου είδους. Είπαμε ότι ζούμε σε μια μοντέρνα ζωή, αλλά έχουμε ένα πρωτόγονον DNA. Και οι λόγοι με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε σε σεξουαλική επαφή με κάποιους ανθρώπους είναι γιατί ταιριάζουν τα γονίδια μας και μπορούμε να κάνουμε από απογόνους. Άρα, πολύ συχνά μπορεί να μας ελκύσει ερωτικά ένας άνθρωπος για τόσο όσο να το κάνουμε, αλλά να μην τον ερωτευτούμε. Ποιου ανθρώπου ερωτευόμαστε φυσικά και αυθόρμητα, αυτό είναι μια μεγάλη 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 απορία την οποία προσπαθώ να απαντήσω στο βιβλίο που γράφω τώρα που ε, είναι για τον έρωτα και κατά πάσα πιθανότητα ο τίτλος θα είναι έρωτας αυτός ο διάγνωστος. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αλλά φαίνεται πως ερωτευόμαστε αυθόρμητα και φυσικά και κατακέφαλα ανθρώπους με τους οποίους ταιριάζουμε πάρα πολύ. Ταιριάζουμε σωματικά, ταιριάζουμε γονιδιακά, ταιριάζουμε πνευματικά. Ψυχικά, συναισθηματικά κλπ. Δεν είχε τέτοιου είδου σύνδεση με τον Χ, με τον πρώην Σου. Πολύ καλά έκανε και το τερμάτισε. Και κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έχει αμφιβολίε γιατί στο ξαναλέω. Εάν το συνέχιζε, θα καταδίκαζε και αυτόν και σένα και τη σχέση σε δυστυχία. Θα πω αποτυχία, σε δυστυχία θα πω. Γιατί μπορεί κάποιε σχέσει να επιτύχουν. Δηλαδή να κρατήσουν, να διατηρηθούν, να γίνουν γάμοι, να γίνουν οικογένειε, παιδιά κλπ, κλπ. Αλλά οι άνθρωποι μέσα να είναι δυστυχεί. Τώρα, για τον καινούριο τύπο που έχει γνωρίσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, συγχαρητήρια που κατάφερε να είσαι με κάποιον που σε ελκύει ερωτικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα απαραίτητο εφόδιο για να ξεκινήσει μια σχέση. Ζήσε τη σχέση σου. Είσαι μόνο 31, δεν είσαι 41, δεν είσαι 51, δεν είσαι 61, που και να σου να και 41 και 51 και 61, τα ίδια θα σου έλεγα και 71 να σου να μην σου πω και 81, τα ίδια θα σου έλεγα και 91. Ζήσε τη σχέση σου και άφησε την να εξελιχθεί φυσικά. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, το πολύ ενό χρόνου, θα διαφανεί αν αυτό ο άνθρωπο είναι κατάλληλο για σχέση μαζί σου γενικά. Ειδικά όσον αφορά την ερωτική έλξη, είναι κατάλληλο. Γενικά όμω θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο σχέση και θα ήταν καλή ιδέα και συμβίωση από ένα σημείο και μετά, για να δει την πράξη, να βιώσει πώ μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια θα είναι η εξέλιξη της σχέση σου αυτή. Ο χρόνο θα δείξει. Θα ζήσει τη ζωή σου και θα μάθει. Έτσι είναι η ζωή. Έχει εκπλήξει, κίντερ. Κίντερ, εκπλήξει Έχει εκπλήξει η ζωή. Ζούμε, δοκιμάζουμε. Μαθαίνουμε, παθαίνουμε και προχωράμε. Κάνε λίγο δουλίτσα με τον εαυτό σου να μην επηρεάζεσαι ιδιαίτερα από τις κοινωνικές πιέσεις για γάμο, από τις μητρικές πιέσεις για γάμο κλπ. κλπ, κλπ. Λες ότι έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, αν έχεις σταματήσει ίσως είναι καλή ιδέα να ξαναξεκινήσεις για να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι ξανά τον εαυτό σου. Δες και το βίντεο αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Για τι κόρε των μητέρων που δεν έχουν αγαπηθεί, οι, οι, οι ε, κόρε που οι μητέρε του δεν τι έχουν αγαπήσει, τα αυτά κοινά τραύματα. Ε, η αμφιθυμία που λες ότι ένιωθε με τον τύπο τον προηγούμενο, έτσι όπω τα περιγράφει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με ανασφαλή δεσμό. Έχει να κάνει με την εσωτερική σου πληροφόρηση ότι δεν είναι για μένα αυτό ο άνθρωπο. Είναι αφύσικο πράγμα να πιέζουμε τον εαυτό μα, να πάμε να προσκοληθούμε ερωτικά πάνω σε κάποιον που δεν μα ελκύει. Λοιπόν, είμαστε 50.000 άνθρωποι που μπαίνουμε καθημερινά μέσα στο κανάλι. Κάθε μήνα είμαστε, ξέρω εγώ, 100.000 που μπαίνουμε κάθε μήνα. Είναι 45.000 πόσοι συνδρομητέ και τα στατιστικά μου δείχνουν 100.000 άνθρωποι μπαίνουμε στο κανάλι. Αυτό το βίντεο μπορεί να το δουν 5-10.000 άνθρωποι. Μπορεί και περισσότεροι. Έχει κανέναν ο οποίο δεν το έχει πάθει που είναι σε, σε μια ηλικία που ήδη έχει ξεκινήσει την ερωτική του ζωή. Έχει κανέναν που δεν το έπαθε να μπει σε μια ερωτική σχέση επειδή ο άλλος είναι καλή περίπτωση, φαίνεται καλή περίπτωση χωρίς να υπάρχει ουσιαστική, αυθεντική ερωτική έλξη, χωρίς να είναι ερωτευμένος. Mm. Απαντήστε από μέσα σας. Πώς κάναμε τη ζωή μας, πώς απαυτώσαμε τη ζωή μας με τέτοιες επιλογές και πώς μετά αυθυποβάλαμε στον εαυτό μας ότι ναι είμαι ερωτευμένη, ναι είμαι ερωτευμένο, ναι την αγαπώ πολύ, ναι τον αγαπώ πολύ και κάποιοι από εμάς έχουμε πει είναι και η πρώτη φορά που αγαπώ γιατί ίσως ήταν και η πρώτη φορά που κάναμε ερωτική σχέση χωρίς συνέστημα, χωρίς έλξη κλπ. κλπ. Δεν μιλάω για κάτι συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Όσοι το έχουμε πάθει, που νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω το έχουμε πάθει, γνωρίζουμε να σου πούμε με βεβαιότητα μην σπαταλίσεις τα χρόνια σου σε μια σχέση που δεν υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση της γνήσιας ερωτικής έλξης, του να γουστάρεις πραγματικά τον άλλο, του να σε συγκλονίζει ο άλλος ερωτικά, του να το βλέπεις ως τον πιο όμορφο άνθρωπο στον πλανήτη. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένο, όντω δεν έχει μάτια για άλλο άνθρωπο. Λε αυτό ο άνθρωπο, αυτή η γυναίκα, αυτό ο άνδρα. Αυτό το πρόσωπο είναι το ιδανικό για μένα. Πλέον δεν έχει τύπο έναν τύπο άνδρα που σου αρέσει ή έναν τύπο γυναίκα που σου αρέσει. Αυτό το πρόσωπο γίνεται ο τύπο σου. Όταν ερωτεύεσαι ένα πρόσωπο. Ο έρωτα είναι ευδιάκριτο, δεν είναι δυσδιάκριτο. Δεν είναι μια έτσι και μια γιουβέτσι. Μια μέρα μου αρέσει το τέρι μου, μια μέρα δεν μου αρέσει. Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι κατά βάθο δεν μου αρέσει και προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου να μου αρέσει για να ικανοποιήσω την υπόθεση που έχω στο μυαλό μου ότι αν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο θα είμαι καλά. Όχι, δεν θα είσαι καλά αν είσαι με τον καλύτερότερο άνθρωπο τη γη με τον οποίο δεν είσαι ερωτευμένη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ναι, αυτό σαμποτάρεσε Εάν παραμένει σε τέτοιε καταστάσει ή νομίζω ότι αυτό σαμποταρίστηκε επειδή χώρισε, εγώ σου λέω το αντίθετο. Αν παρέμενε, αυτό Με την αγάπη μου και θα ήθελα να διαβάσω και τι απόψει σα στα σχόλια. Φιλιά.